Νίκος Σταματέλος λοιπόν είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Καλησπέρα Βάγε. Καλημέρα, καλημέρα. Πες μου καταρχάς, πριν πάμε στο μάτς, πόσο υπέφερες χθες με Νικολογιάννη και Τζετζόγλου που έπεσε πάνω στο πόλο το παιχνίδι? Με τις αντιδράσεις. Τι μπήκες μέσα και τα κάνεις μαντάρα. Εγώ τι είπα, είπα μια διευκρίνηση. Έδωσα κανονιστική. Κανονιστική. Και καλά έκανες, αλλά μπήκες μέσα στο 8-10 και δεν ξανασκοράρα. Ωραία, άρα λοιπόν, αφού λοιπόν έχεις επιθετική διάθεση, και εγώ μπορώ να πω ότι είσαι τρεις δημοσιογράφοι έμπειροι, με πολλά χρόνια, πώς το λένε, και μεταδόσεις αγώνων του καθεξής, σειρά ετών ας πούμε, που δεν μπορείτε να πετύχετε τον γκολ με το out. Συγγνώμη, ε. Ναι, ναι. Όπως είπε και ένας φίλος, στα μηνύματα που έστειλε, σαν το πέναλτι του Ιωαννίδη με τον Τιντότα. Άπιασε Τιντότα και έπαιξε ύμνες. Έτσι ήμασταν. Γράφηκε, εντάξει, το τέλος. Όλοι το είδαμε. Έτσι. Δεν ήταν. Δυστυχώς δεν ήταν, έμεινε έξω. Σας δίνω δίκιο γιατί είχε μπει ένα γκολ νωρίτερα της εθνικής ομάδας που είχε χτυπήσει σε ένα σίδερο εκεί και είχε βγει μπάλα έξω κατευθείαν και δεν κατάλαβες ότι πήγε γκολ, μόνο τους πανηγυρισμούς. Οπότε εντάξει, εκεί πες, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι, φίλε. Έχουμε παιχνίδι αύριο και ουσιαστικά περιμένουμε σήμερα τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, εντός εισαγωγικών, να συστηθεί στους δημοσιογράφους. Να μάθουμε έτσι ό,τι μπορούμε να μάθουμε παραμονή του αγώνα από έναν προπονητή, έναν αφαιρμένο προπονητή, και το πώς ετοιμάζει την ομάδα του ενώπιση της αυριανής πρώτης αναμέτρησης με την Φερεντσβάρος για το Conference League. Mm-hmm. Όσο έχει δοκιμάσει πράγματα στο Ρέντι, νομίζω ότι με εξαίρεση το κέντρο της άμυνας που λέγαμε και από τη Δευτέρα ότι θα έχουμε μια υποχρεωτική αλλαγή, μιας και ο Μπιανκόνι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι εκεί όπου θα παίξει ο Ντόι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Ναι. Οι υπόλοιποι δηλαδή φαίνεται να είναι οι ίδιοι. Με τον Έσε και τον Τικίνιο στα χαφ, με τον Ροντινέι στο ένα άκρο, με τον Ορτέγκα, Ποντέντσε, Μαθούρας, Φορτούνης, Ελκαμπή. Αυτή φαίνεται ότι είναι τα μεγάλα φαβόρη για να βρεθούν στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στην αυριανή αναμέτρηση με τους Σούπερς. Να περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση. Και το λέω αυτό γιατί όλο και κάτι θα δοκιμάσει και απόψε. Και στις συζητήσεις που έχει κάνει με τους παίχτες, έχει τονίσει πολύ από τα εξτρέμ ότι θέλει βοήθεια στα μπακ. Και είναι άλλο όφι, άλλο Φερεντσβάρος. Πολύ περισσότερο όφι που είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι. Αυτό όμως, αυτό μήπως επιβεβαιώνει κιόλας ότι θα παίξει ο Φορτούνης με τον Ποντένσε, λέω εγώ, και απλά του στέλνει ένα μηνυματάκι παραπάνω. Ότι παιδιά, ναι, θα παίξετε, αλλά κάντε αυτό. Ναι, εντάξει, περισσότερο Ποντένσε με τον Μασούρα, που είναι στα άκρα. Καλά, και ο Φορτούνης χρειάζεται. Θέλει απόλυτη την ομάδα να βοηθά στην ανασταλτική λειτουργία. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά το έχει ζητήσει περισσότερο από τα εξτρέμ. Δεν θέλει να δει σε καμία περίπτωση εικόνες όπου βγάζουν υπεραριθμία οι αντίπαλοι που βάζουν το μπακ στη μέση και βγάζουν εύκολα τις επιθέσεις τους και κινδύνους για την άμυνα του Ολυμπιακού από τα άκρα. Θέλει να το μειώσει το ελάχιστο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί αυτό να εξαφανιστεί. Mm-hmm. Απλά θέλει να το μειώσει όσο μπορεί να το μειώσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Mm-hmm. Και γι' αυτό κυρίως με τον Ποντένσε και τον Μασούρα, περισσότερο με τον Ποντένσε, έχει κάνει κουβέντες εξηγώντας τους τι ακριβώς ζητάμε στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι άλλο διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε να δούμε με τον Όφη και το είδαμε από τον Σιλαϊδόπουλο, και να το δούμε και αύριο με τη Φερεντσβάρος. Ξέρετε ότι είναι επικίνδυνη αντίπαλος η Φερεντσβάρος. Σήμερα θα τους αναλύσει ουσιαστικά τον τρόπο παιχνιδιού. Μέχρι τώρα, μέχρι και χθες, οι ώρες του Ρέντι περνούσαν με το πώς θέλει ο ίδιος να επιτίθεται η ομάδα, πώς θέλει να αμήνεται, να κερδίζει την μπάλα και να μεταφέρει πάλι τη μεταβίβαση από την άμυνα στην επίθεση. Όλα αυτά πέρασε τις περισσότερες ώρες, με όλα αυτά πέρασε τις περισσότερες ώρες ο Ισπανός με τους παίκτες. Σήμερα θα τους δείξει και τη Φερεντσβάρος σε βίντεο για να τους επιστήσει την προσοχή σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, για να μην δώσουν στους φιλοξενούμενους το δικαίωμα να γίνουν πολύ επικίνδυνοι. Γιατί καλή ομάδα είναι, φαντάζομαι θα βρουν τον τρόπο να απειλήσουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν θέλει να τους το επιτρέψει αυτό
σε μεγάλο βαθμό τη Λίμπαρα. Με 600 σούκρους στο πλευρό της θα είναι η Φερεντσβάρος. Ναι, με προσοχή στο γήπεδο. Εντάξει, τα γήπεδα ξανά ανοιχτά, αλλά θέλει προσοχή στο γήπεδο, έτσι. Θέλει πολύ προσοχή. Βέβαια, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που τσεκάρει η ΔΕΑΒ. Έτσι, διότι από μόνη της. Αλλά η UEFA, έτσι κι αλλιώς. Από μόνη της UEFA είναι αυστηρή. Ναι, από μόνη της UEFA είναι αυστηρή. Ναι, και δεν έχουν και την καλύτερη φήμη τα παιδιά της Φερεντσβάρος. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι λίγο φασαριόζι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, είναι λίγο φασαριόζι. Και γενικά είναι ένας στόχος παραπάνω. Είναι και λίγο εξτρεμιστές, να το πω έτσι. Ναι, έτσι, είναι το λίγο, πολύ λάγι. Ναι, είναι λίγο ακραίοι τέλος πάντων στις απόψεις τους. Θέλει λίγο προσοχή. Τους είχα πετύχει και εγώ κάποια στιγμή. Τελείωσε την τύχη. Σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι στη Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος. Έπαιζαν και αυτοί και είχα δει πώς συμπεριφέρονται. Δεν είναι καλό συναπάντημα. Θέλει προσοχή. Ναι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ναι, θέλει προσοχή. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Για να μην βρεθεί ο Ολυμπιακός σε δύσκολη θέση απέναντι στην UEFA. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και κάποιες επιστροφές εισιτηρίων από τους Ούγγρους, γιατί είχαν στις 1600 στο ξεκίνημα και θα έχουμε ένα γεμάτο Καραϊσκάκης πλην από τις ζώνες ασφαλείας στην επιστροφή του Ολυμπιακού μπροστά σε κόσμο και στην πρώτη προσπάθεια για να πάρει την πρόκληση και την επόμενη φάση του conference. Μάλιστα, δεν έχουμε ερωτηματικά απόψη υγείας παικτών, δηλαδή για το Ρέτσο δεν αλλάζει κάτι, έτσι. Ο Ρέτσος, όχι, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, να τον δούμε δεκάδα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Εκτός τι να σου πω, άμα κάνει μια προπόνηση σήμερα και τον βάλει μόνο σε αυτή τη λογική. Ναι. Που δεν νομίζω ότι με μια προπόνηση και από διάστρεμα υπάρχει προπόνητες να τον χρησιμοποιήσει. Η λογική αυτό λέει, άρα γι' αυτό σου επιμένω με Ντόι. Και μάλιστα επέμενα με Ντόι από τις προηγούμενες ημέρες, που υπήρχε μια αισιοδοξία ότι σήμερα θα μπει στην προπόνηση, σήμερα θα μπει στην προπόνηση. Δεν μπήκε στην προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα οπότε, ο Ρέσος. Ναι. Οπότε η λογική λέει ντοή, δεν πειράζει να κάρπο. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς, φίλε. 4 ώρες συνέντευξη τύπου για να δούμε τι θα πει ο Μεντιλίμπαρ, πρώτη του συνέντευξη τύπου. Ναι. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν...